εδώ μαζί μας. Και πάμε να μιλήσουμε καλημέρα. Λίγο για το πώς θα πρέπει να αλλάξει η ζωή των επιχειρήσεων και των εργαζομένων και να προσαρμόσουμε τα δεδομένα αυτής της ζωής, αυτής της πρανέας πραγματικότητας που νομίζω ούτε καν το φανταζόμασταν πριν δύο εβδομάδες ότι θα ακολουθήσουμε νέα πορεία. Ποια είναι τα δεδομένα για τις επιχειρήσεις? Κύριε Χατζηδοσίου, εσείς από την Αθήνα, για πείτε μας τι θα κάνετε προσωπικά στη δική σας επιχείρηση, αλλά και τι συστήνετε στα μέλη του επαγγελματικού επιμελητηρίου, που ξεχνάμε είστε ένα από τα μεγαλύτερα επιμελητήρια της χώρας. Το μεγαλύτερο επιμελητήριο της χώρας. Δεν ξέρω και τι κύριε. Το σχολιάζω. Δεν το σχολιάζω. Λοιπόν, θα ήθελα να πω ότι το σημαντικό είναι η υγεία καταρχήν των πολιτών και σε αυτό πρέπει να συμβάλλουμε όλοι. Και εμείς οι επιχειρήσεις θα πρέπει να στηρίξουμε την προσπάθεια ώστε η χώρα μας να μην γίνει σαν την Ιταλία, να φτάσουμε σε αυτή την πανδημία που έχει φτάσει στην Βόρεια Ιταλία. Να μαζέψουμε τις συνέπειες, δηλαδή. Ακριβώς. Νομίζω ότι και στην επιχείρησή μου και στο επιμελητήριο και η φιλοσοφία και είμαι βέβαιος όλων των συναδέλφων. Είστε ασφαλιστική εταιρεία, Mega Brokers, μία από τις μεγαλύτερες του χώρου. Πόσοι εργαζόμενοι, αν επιτρέπετε? 65 εργαζόμενοι. Έχετε πάρει κάποια απόφαση? Βεβαίως. Ήδη από σήμερα ξεκινάμε και ένα μέρος του προσωπικού θα δουλεύει από το σπίτι. Mm-hmm. Ετοιμαζόμαστε μέχρι την Τετάρτη, υπολογίζουμε. Θα είναι μόνο προσωπικό ασφαλείας στην εταιρεία, δηλαδή θα είναι το έκτου του προσωπικού στην εταιρεία, το υπόλοιπο θα δουλεύει από το σπίτι, γιατί μας δίνεται η δυνατότητα, επειδή μπορούν να δουλέψουν από μακριά. Παίρνουμε όλα τα μέτρα και κάναμε όλες τις συστάσεις που έδωσε η πολιτεία για απολυμάνσεις του χώρου και βεβαίως προσπαθούμε να πείσουμε και τους πελάτες μας και τους συνεργάτες μας να μπορούν όλες οι συναλλαγές να γίνονται ηλεκτρονικά. Μπορούμε να δούμε, κύριε Υποφάτη, και μια ευκαιρία, αν μπορούμε να πούμε σε εισαγωγικά του κοροναϊού, ότι μπορεί να είναι μια ευκαιρία επιχειρήσεις να μπουν στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση λόγω του προβλήματος που υπάρχει. Ψηφιακή κάτι επανάσταση. Αντίστοιχο ναι. Κάνουμε στο επιμελητήριο, στο επιμελητήριο επίσης. Ξεκινάμε και ήδη νομίζω ότι το αργότερο σε 3 μέρες μόνο το προσωπικό ασφαλείας θα υπάρχει στο επιμελητήριο. Και βέβαια βγάζουμε μια ανακοίνωση σήμερα που νομίζω ότι μας δίνει την ευκαιρία να την πούμε, ότι θα πρέπει επιτέλους από Δευτέρα να μην έρχεται κανείς στο επιμελητήριο, γιατί εμείς είμαστε ηλεκτρονικές ακριβώς πλήρως ψηφιοποιημένο επιμελητήριο. Και μάλλον. Να ξαναβοηθούμε τον ιστότοπο. Όχι τον ιστότοπο, το application το πλήρω. Και μέχρι την Τετάρτη, μάλλον θα κλείσουμε τις πόρτες και θα πούμε σε όλους ότι έχουν τη δυνατότητα, δίνοντας την ευκαιρία μέσα από το ίντερνετ, να κάνουν κάθε συναλλαγή με το επιμελητήριο. Αυτά είναι τα πρώτα μέτρα. Μακάρι να μας ακούσουν και οι τράπεζες και άλλοι φορείς οι οποίοι συνεργάζονται έχουν ακόμα. Έχουν ξεκινήσει. Για να είμαστε ειλικρινείς, και οι τράπεζες ξέρω ότι έχουν ξεκινήσει κάτι τέτοιο ήδη και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο καθολικά. Θα έλεγα οι επιχειρήσεις στη χώρα μας το ακολουθούν, γιατί νομίζω ότι οι επιχειρήσεις έχουν να κερδίσουν πέρα από το αυτονόητο το ανθρώπινο και θέλουμε ο κόσμος να είναι καλά, θέλουμε να μπορεί να κάνει τις συναλλαγές του με ασφάλεια, γιατί και εμείς σαν επιχειρήσεις. Το σενάριο δεν θέλουμε να επιβεβαιωθεί. Θέλω να μας πείτε αν τα μέτρα τα οποία έχει λάβει η κυβέρνηση θα πρέπει να ενισχυθούν με κάποιο τρόπο, κύριε Χατζηδοσίου, τι άλλο πρέπει να γίνει, ποια είναι τα μέτρα που μπορεί να πάρει καθένας ως επιχειρηματίας. Καταρχήν τα σενάρια που είπατε είναι υπαρκτά. Θα πρέπει να έχουμε το θάρρος και να προσαρμοστούμε σε αυτό. Και να προσαρμοστούμε. Στα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση είναι θετικά, αλλά δεν επαρκούν. Θα πρέπει να καταλάβουμε, κύριε Υποφάτη, το εξής. Ναι. Αν σήμερα, με τα στοιχεία που έχουμε όλοι στη διάθεσή μας, έχει μειωθεί η κίνηση στον χώρο της εστίασης του τουρισμού. Πόσο το έχετε καταγράψει? 50%. Πόσο? 50% σήμερα. Και το γνωρίζουμε. Όταν τα ξενοδοχεία στην Αθήνα έχουν πληρότητα κάτω από 50%. Σήμερα, που είναι εποχές άλλες, ξέραμε ότι αναγκαστήκαμε να έχουμε Airbnb, πρέπει να καταλάβουμε ή επιτρέψουμε δύο παγκόσμια στοιχεία. Πάνω από 2-3 θα είναι το κόστος του κορονοϊού παγκόσμια. Πάνω ένα δις την ημέρα χάνει η Ευρώπη από τον τουρισμό. Χάνουμε και εμείς πολλά λεφτά, άρα η κυβέρνηση θα πρέπει να δει το σενάριο που το άκουσα από τον Πρωθυπουργό και να μπει στην πράξη ότι πρέπει να ζητήσουμε μικρότερο πλεόνασμα από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα ή μηδενικό. Ενίσχυση των επιχειρήσεων και ενίσχυση σημαίνει, δεν συμφωνώ ότι η κυβέρνηση λέει θα σας δώσουμε τις ενεργοποιητικές συμφορές μετά από 4 μήνες. Δηλαδή μετά από 4 μήνες, πού θα βρουν τα λεφτά οι επιχειρηματίες να τα δώσουν και εκτιμώ ότι πρέπει να πάμε σε χαριστική συμπεριφορά από τις ενεργοποιητικές συμφορές για να μπορέσουν να κρατήσουν τους εργαζόμενους. Γιατί προσέξτε, αν από τα μέτρα η κατανάλωση συνεχίζει να είναι σε αυτό το σημείο και ολοκληρώνω. Τότε οι επιχειρηματίες, και δεν το λέω ως απειλή, θα χρειαστεί, επειδή δεν θα βγαίνουν, να απολύσουν εργαζόμενους. Πράγμα που δεν το επιθυμεί κανένας. Άρα η κυβέρνηση πρέπει να ενισχύσει τις επιχειρήσεις και δεύτερον να βγουν τα χρηματοδοτικά εργαλεία, να υπάρχουν χρήματα να στηρίξουν τις επιχειρήσεις από τις ακριβώς.